Οι σχολικές υποδομές σε όλο τον νομό και σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα έχουν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό σήμερα από το να φέρουμε ένα κατάλογο προβλημάτων που έφερε εδώ η Λαϊκή Συσπήρωση και όπως είπα, ο κατάλογος είναι ελλειπής. Ορισμένα προβλήματα από αυτά που τα ξέρω εγώ και οι υπηρεσίες μου δεν εμφανίζονται μέσα. Για ειδικά σχολιά, για παράδειγμα και άλλα. Λοιπόν, πράγματι οι υποδομές είναι παλαιωμένες και κάνουμε μια συνεχή προσπάθεια. Δεν είναι αρμοδιότητά μας. Τα σχολιά την ευθύνη για τη λειτουργία την έχουν οι Δήμοι. Εμείς έχουμε κατά τον νόμο, στην ουσία, αν δείτε τι προβλέπετε, την περιφέρεια είναι για να τους ενισχύει με αναλώσιμα μόνο και. Εμείς κάνουμε πολύ περισσότερα όσον αφορά την διδασκαλία στα πλαίσια των δυνάμεών μας. Τους παίρνουμε υπολογιστές, τους παίρνουμε σύγχρονα συστήματα προβολής, διαδραστικούς πίνακες όπου χρειάζεται και όπου μπορούμε. Κλιματιστικά, διότι τα παιδιά παγώνουν το χειμώνα και δεν μπορούν να κάνουν μάθημα μόλις ανέβει. Και τα κτίρια πάλι, όπως είπαμε, και δεν μπορούν να. Δεν είναι μονομένα. Και τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα κάνουμε συνεχώς. Από εκεί και πέρα. Οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Αν είδατε στο Επάλκη Σάμου, που ήταν κάτοικοι εδώ, και στο Λύκειο της Κισάμου, τα οποία καταστράφηκαν με τις σεισμούς, η περιφέρεια μπήκε στη μέση για να μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή σχολείο και να λειτουργεί, έστω και με προκατέθουσες. Οι οποίες όμως είναι σύγχρονες προκατέθουσες και είναι, όπως είπα και μέσα, οι συνθήκες διδασκαλίας και οι συνθήκες που προνούν τα παιδιά εκεί είναι πολύ καλύτερες από άλλα σχολιά τα οποία υποτίθεται είναι σταθερές κατασκευές, αλλά είναι παμπάλια και άσχημο χάλι. Λοιπόν, τα εργαστήρια δουλεύουν, είναι μια δαπάνη πάνω από 2 εκατομμύρια της περιφέρειας για να μπορεί προσωρινά να λυθεί το ζήτημα αυτό. Και όπως έχει δεσμευτεί ο Περιφερειακός από την πρώτη μέρα, περιμένουμε την ολοκλήρωση της μελέτης αποτυχθεί υποδομών, η οποία. Θα ερχόταν τέλος του Δεκέμβρη του 2023. Τέλος πάντων, έχουμε αυτή τη στιγμή, έχει περάσει ένα μήνας. Δεν την έχουμε δει ακόμα. Λογικά πρέπει να έρθει σύντομα. Για να το βάλουμε, για να κάνουμε πρόσκληση, να το εντάξει στο ΕΣΠΑ. Ένα ποσό από τον προϋπολογισμό που μας έχουν στείλει μέχρι τώρα, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, όταν γίνει αυτό, θα χτίσει πάνω η περιφέρεια των σχολείων. Το οποίο θα είναι πολύ περισσότερο, γιατί οι ανατιμήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ειδικά τα κτηριακά έχουν ανέβει στα ύψη, γιατί έχουν ανέβει πολύ οι τιμές στα υλικά. Δεν είναι το ίδιο δηλαδή με την οδοποιία ή με άλλα έργα τα οποία δεν έχουν πολλά υλικά μέσα. Και ελπίζω ό,τι και να είναι τέλος πάντων η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί και θα έχουμε 2 υπερσύγχρονα σχολιά μέσα από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Κρήτης. Αυτό βέβαια είναι ένα από τα προβλήματα τα πολλά που αντιμετωπίζουμε. Διότι η σημασία δεν έχει μόνο να κάνει ένα έργο. Μετά από τη χρήση του, μετά από 10, 15, 20 χρόνια, προκύπτουμε ανάγκες συντήρησης σοβαρές. Δηλαδή και το δικό δίκτυο το οποίο μας το έχουμε αυτή τη στιγμή και δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ειδικά στο παλιό και νέο σταθμικό δρόμο, που δεν συνοδεύτηκε η συντήρησή του από πόρους πρόσθετους, μας έχει γονατίσει. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι έπρεπε να γίνουμε απειλητικοί, η περιφερειακή συγκεκριμένα προς τα πάνω, ότι παιδιά έχουμε ένα σωρό γέφυρες κατά μήκος του εθνικού δικτύου, οι οποίες είναι παμπάλες και χρήζουν ελέγχου και συντήρηση, για να μην γίνει κανένα ατύχημα και κλαίμε όλοι εδώ. Και χρειάστηκαν πολλές πιέσεις μέχρι να εγκριθεί ένα ποσό 10 εκατομμύρια για να ξεκινήσει τώρα αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε όλοι ότι πρέπει να προβλέπονται χρήματα και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των υποδομών. Εμείς, στα αρμοδιότητά μας, σας είπα, υπερβαίνουμε για αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα.